Με πολύ χαρά και συγκίνηση όμως σας υποδεχόμαστε εδώ. Είστε 90 ετών κύριε Στρούμτσα και είστε από τους γυραιότερους επιζήσαντες του ολοκαυτώματος, του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Μαύρες σελίδες στην ιστορία την ευρωπαϊκή για το 43-44 με το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Εσείς ήσασταν από τους λίγους στη Βέρεια, από τις λίγες οικογένειες που διασωθήκατε. Παλικαράκι τότε, 14-15 χρονών, με την βοήθεια χριστιανών, δεχτήκατε βοήθεια και εσείς και η οικογένειά σας και ζήσατε. Ενώ όλοι οι άλλοι συγγενείς σας μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στο Auschwitz, στα στρατόπεδα θανάτου, έχασαν τη ζωή τους. Πώς νιώθετε σήμερα, κύριε Στρούμτσα? Νιώθω καταρχήν τυχερός που κατάφερα να ξεφύγω από τη δολοφονική αρπάγη των Γερμανών Ναζί. Είμαι από τους λίγους που το κατάφεραν αυτό. Βέβαια, είχαμε ταλαιπωρία κι εμείς. Η κατηγορία δηλαδή αυτή των Εβραίων που δεν πήγανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά κατέφυγαν στα βουνά. Εμείς είχαμε πάει στα Πιέρια. Στα Πιέρια, από την Βέρεια βρεθήκατε στα Πιέρια. Ναι, περάσαμε τον Αλιάκμονα με μια σχεδία τότε, γιατί η γέφυρα ήταν ανατιναγμένη. Πόσα άτομα ήσασταν μέσα στη σχεδία, κύριε Στρούμτσα? Δεν ήμασταν εμείς μόνοι, ήταν και άλλες οικογένειες. Και άλλες οικογένειες και χριστιανοί, ας πούμε. Ναι. Ήταν ένα πορθμίο και το χρησιμοποιούσαν ακόμη και με τα ζώα, ανέβαιναν πάνω. Και ένα αυτοκίνητο έπαιρνε. Τι καιρός ήταν, θυμάστε, το 43 ήταν? Ήτανε το 43, ναι. Αρχές Απριλίου. Αρχές Απριλίου του 1943, τότε που ήταν, που έβραζε, ας πούμε, η υπόθεση στην Ευρώπη και συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι από παντού, οι Εβραίοι της Ελλάδας, με τα τρένα μεταφέρονταν βάσει αποφάσεων της ναζιστικής Γερμανίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εσείς λοιπόν διασωθήκατε. Ήταν δύσκολα χρόνια, εξαιρετικά δύσκολα για τους Εβραίους εκείνα που ζήσατε. Εσείς όμως καταφέρατε να επιζήσετε χάρη στη βοήθεια ποιών? Πάντοτε προσπαθώ να θυμηθώ και να αναφέρω αυτούς που μας βοήθησαν με αυταπάρνηση, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Διότι οι Γερμανοί είχαν βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγαν όποιος Εβραίος διαφύγει ή όποιος βοηθήσει Εβραίο να διαφύγει θα εκτελείται αμέσως. Άρα δεν ήταν εύκολα και τα πράγματα για τους Έλληνες, για τους χριστιανούς που ήθελαν να βοηθήσουν τις εβραϊκές οικογένειες να ξεφύγουν από το θάνατο. Καθόλου εύκολο, σας είπα, ήταν κίνδυνος ζωής. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Νιώθατε περήφανος για αυτούς τους ανθρώπους που χάρισαν ζωή? Εσείς δεν ξεκληριστήκατε, ζήσατε 75 χρόνια μετά, κάνατε οικογένεια, κάνατε παιδιά, συνεχίστηκαν οι κλόνοι σας, συνεχίστηκε η γενιά σας, χάρη στην μεγαλοψυχία αυτών των ανθρώπων. Αναγνωρίσαμε αυτή τη μεγαλοψυχία και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν και αρκετοί, είναι ελπίδα για το μέλλον, για έναν καλύτερο κόσμο. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει πολλά, μου λέτε. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ναι, μπορεί να αποδείξει και στα δύσκολα, ακόμη και στο θάνατο και στις μαύρες μέρες, ότι μπορεί να δείξει το ανάστημά του, το ψυχικό του σθένος, το μεγαλείο της δύναμης, της ψυχής και του μυαλού του, και να βοηθήσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Να θυμίσουμε τότε για τους τηλεθεατές που μας ακούνε ότι οι Εβραίοι της Ευρώπης ήταν τα κύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, μέσω αυτού που οι Ναζί ονόμαζαν τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Ο αριθμός των θυμάτων του εβραϊκού πληθυσμού συνήθως προσδιορίζεται στα 6 εκατομμύρια, αν και οι τυπικές εκτιμήσεις από τους ιστορικούς για το εύρος των θυμάτων κυμαίνονται από 5 εκατομμύρια έως και πάνω από 6 εκατομμύρια. Εκτός από τους Εβραίους, περίπου 220.000 Ρωμά και Σίντι θανατώθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Μερικές εκτιμήσεις φτάνουν έως και 800.000, δηλαδή το 25 με 50% του ευρωπαϊκού τους πληθυσμού.
Άλλες ομάδες που κρίθηκαν φυλετικά κατώτερες ή ανεπιθύμητες ήταν οι Σοβιετικοί στρατιώτες και πολίτες εχμάλωτοι στις κατεχόμενες περιοχές, Σλάβοι, Πολωνοί, μη Εβραίοι, 3 εκατομμύρια Πολωνοί Εβραίοι και 2 εκατομμύρια Πολωνοί μη Εβραίοι, διανοητικά ασθενείς, σωματικά ανάπηροι, ομοφυλόφιλοι, μάρτυρες του Ιεχωβά, ελευθεροτέκτονες, κομμουνιστές και άλλοι πολιτικοί αντιφρονούντες. Είναι άνθρωποι που εκδιώχθηκαν από την ναζιστική Γερμανία και τους συνεργάτες της στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τον όρο Ολοκαύτωμα με περιγράφεται ο υποκινούμενος από το κράτος συστηματικός διωγμός και η γενοκτονία αυτών των εθνικών και κοινωνικών ομάδων που αναφέραμε. Μιλούμε για εξαιρετικά δύσκολες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα ήθελα να μου πείτε την οικογενειακή ιστορία, πώς έφτασε η πληροφορία στην δική σας οικογένεια, πώς τελικά διασωθήκατε και χάρη στην βοήθεια ποιων Ελλήνων τότε της Βέρειας που ζούσατε. Τι έγινε τότε, για να θυμηθείτε. Ήσασταν παλικαράκι, τα θυμάστε καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, και τα παιδιά τότε είχαμε μεγαλώσει πολύ γρήγορα, λόγω των δύσκολων συνθήκων. Θυμάμαι που ο πατέρας μου αυτά τα θέματα τα συζητούσε μαζί μας, σαν να ήμασταν συνομήλικοι. Τα κακά μαντάτα είχαν αρχίσει να έρχονται από νωρίς. Οι διωγμοί άρχισαν στη Θεσσαλονίκη πρώτα. Στη Βέρεια τα πράγματα στην αρχή ήταν πιο ήσυχα. Πόσοι Εβραίοι ζούσατε τότε στη Βέρεια? Βέρεια, οι γηγενείς Εβραίοι ήταν 600. Αρκετοί. Αρκετοί. Αλλά στην περίοδο της κατοχής είχαν έρθει πολλοί Θεσσαλονικείς στη Βέρεια, μεταξύ αυτών και συγγενείς μας, ναι, επειδή η επιστημιστική κατάσταση στη Βέρεια ήταν καλύτερη από αυτή πάντα της, στην επαρχία της Θεσσαλονίκης. Ότι ήταν και μια γεωργική πόλη η Βέρεια τότε. Ήταν πιο άρα από 600 ήταν πολύ περισσότεροι εκείνη την περίοδο, μου λέτε. Και μετά ήρθαν και πολλοί από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, φεύγοντας στη βουλγαρική κατοχή. Και είχαν μαζευτεί στη Βέρεια περίπου 900 Εβραίοι. Οι πληροφορίες τότε ήταν συγκεχημένες. Κανείς δεν ήξερε ξεκάθαρα τις προθέσεις της ναζιστικής Γερμανίας. Και έφταναν και σε εσάς κάπως συγκεχημένες. Δηλαδή όλοι από την δική σας κοινότητα και οι επικεφαλείς της δικής σας κοινότητας δεν περίμεναν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη η υπόθεσή σας. Έτσι δεν είναι? Ο πατέρας σας όμως ήταν έτσι ανοιχτό μυαλό. Με τι ασχολούνταν εκείνη την περίοδο? Κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος. Μεγάλο μπακάλι, σας το πω έτσι. Ναι. Είχε ένα μαγαζί χονδρικής πωλήσεως τροφίμων, απικιακών όπως λεγόταν τότε, mm-hmm, στη Βέρεια. Αλλά ήταν και πρόεδρος της κοινότητος, Μεναχέμ Στρούμσες λεγόταν. Οι πληροφορίες έρχονταν από την Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Ότι οι προθέσεις είναι άγριες. Ότι... Όχι. Ότι έχουμε βεβαίωση, ναι, ότι τα 3 εκατομμύρια ομοθρήσκων μας στην Πολωνία, ναι, μας έχουν ετοιμάσει κατοικίες, ναι, και θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Επομένως, μη φοβάστε. Θα μεταφερθείτε εκεί. Εκεί. Βέβαια, στους Εβραίους της Πολωνίας. Της Πολωνίας. Ναι. Ήταν η γερμανική προπαγάνδα. Το παραμύθι, η προπαγάνδα παραμύθι των Γερμανών. Αυτό το παραμύθι κοίμησε πολλούς. Τους περισσότερους. Πολλοί μιλάνε για ότι πήγανε σαν πρόβατα επισφαγή και τα λοιπά, βγάζοντας συμπεράσματα από ό,τι ξέρουν σήμερα. Ναι. Τότε υπήρχε ένα φοβερό δίλημα. Συνεχώς συζητήσεις στα μαγαζιά, στη συναγωγή εδώ. Άλλος έλεγε το ένα, άλλος έλεγε το άλλο. Ένα επιχείρημα ήταν, αν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί να μας πάνε στην Πολωνία και δεν μας σκοτώνουν εδώ. Ναι. Ήταν και μερικοί θρήσκοι έλεγαν, ο δρόμος του Θεού είναι... Γεγονός αυτό ότι υπήρχε έλλειψη πληροφόρησης. Και σε αυτό, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι δεν ευθύνεται μόνο η Γερμανία. Μάλιστα. Και οι άλλες χώρες. Εμείς είχαμε κρυμμένο ένα ραδιόφωνο, γιατί τα ραδιόφωνα τα είχαν κατασχέσει η Γερμανία, αλλά καταφέραμε και κρύψαμε. Δισεύρετα εκείνη την εποχή, ναι. Και κάθε βράδυ στις 9 η ώρα
ακούγαμε το BBC, την ελληνική εκπομπή του BBC. Μια φορά δεν είπε τι γινόταν στα στρατόπεδα. Και με τα πολεμικά μαθαίφθηκε ότι από το Δεκέμβριο του 1942 οι μυστικές υπηρεσίες και των δυτικών συμμάχων και της Σοβιετικής Ένωσης ήξεραν τι γινόταν. Μάλιστα έλεγαν για έναν που είχε δραπετεύσει και είχε πάει στη Μόσχα και έφερε μαζί του και φωτογραφίες. Οι Γερμανοί ήταν συστηματικοί όπως σε όλα τους, κρατούσαν αρχεία, τραβούσαν φωτογραφίες κτλ. Αυτό ήταν και κάτι που με βασανίζει δεκαετίες τώρα. Αν υπήρξε, αν έγινε όλο όσα μπορούσαν να γίνουν για να αποφευχθεί αυτός ο όλεθρος του ολοκαυτώματος. Προφανώς και δεν έγιναν, κύριε Στρούμτσα. Εσείς τα ζήσατε, τα ξέρετε καλύτερα. Θέλω να μου πείτε, ήρθε η πληροφορία στην οικογένειά σας. Ποιος ενημέρωσε τον πατέρα σας να τραβήξει διαφορετικό δρόμο από αυτόν που τράβηξαν οι περισσότεροι? Ένας που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη λήψη της απόφασης ήταν ο τότε διοικητής χωροφυλακής της Βέρειας, Γιώργος Σταυρίδης. Ήρθε στο σπίτι? Συναντούσε τον πατέρα μου, τον κάλεσε στην αστυνομία. Ναι. Ήταν και γνωστοί. Ήτανε φίλοι. Ήτανε φίλοι, γνωστοί. Τέλος πάντων, είχαν κάποια σχέση, στην ίδια πόλη ζούσαν. Και λέει, μαθαίνω, λέω, τι γίνεται, είπε τον πατέρα μου, ότι έχετε συζητήσεις μέχρι και καυγάδες για το τι πρέπει να κάνετε. Εγώ, από την κάποια πληροφόρηση περισσότερη που μπορώ να έχω, σε συμβουλεύω να φύγει στο βουνό. Επειδή ο πατέρας μου του είχε πολύ εμπιστοσύνη και επειδή ζούσε σε ένα δίλημα. Ναι. Αυτό βάραινε την στη λήψη απόφασης. Έλεγε ο πατέρας μου να το πω στο σωμοθρήσκο. Λέει, δεν θα πεις τίποτα. Διότι αν το πεις θα αρχίσουν άλλες συζητήσεις πάλι, θα φέρουν τις αντιρρήσεις τους. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις το παράδειγμα. Να φύγεις πρώτος. Θα το μάθουν και θα σε ακολουθήσουν. Όποιοι έχουν την ίδια άποψη και θεωρούν ότι είναι η σωστή λύση αυτή. Ναι. Και πραγματικά αυτό έγινε σε αυτή την απόδραση. Πόσα άτομα ήσασταν σε αυτή την απόδραση? Γενικά 150 άτομα. 150 Εβραίοι της Βέρειας από τους 600 που ζούσατε μέχρι τότε. Φύγατε το ίδιο βράδυ? Όχι, όχι. Σταδιακά. Σταδιακά φύγαμε. Εσείς με ποιους φύγατε? Πείτε μου την δική σας απόδραση. Πώς την θυμάστε? Έχετε μνήμες από εκείνη την ημέρα ή τη νύχτα? Εκείνη τα θυμάμαι σαν να είναι σήμερα. Για πείτε μας, βράδυ ήταν? Από βραδύς. Ναι. Ετοιμαστήκαμε. Εσείς, η μητέρα σας και έναν αδερφό είχατε, κύριε Στρούμτσα? Έναν αδερφό, ο πατέρας μου και η γιαγιά μου. Πέντε άτομα από την οικογένεια. Πέντε στενή οικογένεια, ναι. Πέντε άτομα. Ετοιμάσαμε ένα σάκο ο καθένας και δεν βγήκαμε από την πόρτα του σπιτιού. Περάσαμε, επιδείξαμε μια μάντρα πίσω και βγήκαμε σε έναν παράλληλο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο. Γιατί είχαμε την υποψία ότι παρακολουθούσαν τι γίνεται στη συνοικία των Εβραίων, μήπως διαφύγουν πολύ. Έτσι. Φύγαμε στο Σούρουπο, ακριβώς την ώρα που τελείωνε η ελεύθερη κυκλοφορία. Τι ώρα ήταν αυτό? Κάτι στις 8 στο Σούρουπο, και όταν μόλις άρχιζε να νυχτώνει. Τα μέτρα, πριν αρχίσουν τα μέτρα να υφίστανται της απαγόρευσης. Και τείχο-τείχο, όπως λένε, φύγαμε και πήγαμε σε ένα σπίτι κοντά προς την πλευρά των Πιερίων, που ήταν στην άκρη της πόλεως. Αυτό ήταν σπίτι και χάνι. Χάνι ήταν ένα μέρος που έβαζαν τα ζώα οι χωρικοί και από πάνω είχε δωμάτια που κοιμόντουσαν. Αυτό ο ιδιοκτήτης... Με τα πόδια πεζή πήγατε μέχρι εκεί? Με τα πόδια, βέβαια. Με τα πόδια, με το σάκο στον ώμο. Ο ιδιοκτήτης του παντοπολίου αυτού και του χανιού, Μενέλαος Παπαδήμος το όνομα, ήταν φίλος του πατέρα μου και μας φιλοξένησε ένα βράδυ εκεί. Το πρωί
μόλις άρχισε να χαράζει, μαζί με χωρικούς από το χωριό Σικιά των Πιερίων, που είχαν και ζώα μαζί τους, πήραμε το δρόμο προς τον Αλιάκμονα. Σιγά σιγά, χωρίς να μιλάμε, καταφέραμε και φτάσαμε στη Σχεδία, περάσαμε τον Αλιάκμονα. Εσείς οι πέντε ήσασταν τώρα, εκεί σε αυτό εκεί, το... Εκεί, αυτοί οι πέντε. Στη διαδρομή, ναι. Μετά ακολούθησε ο θείος μου και άλλοι. Ναι. Και πήγαμε στο χωριό Σικιά. Εκεί ο ιερέας του χωριού, ο Παπανέστορας Καραμίτσος ή Καραμιτσόπουλος, και αυτός γνωστός του πατέρα μου και φίλος μου, εμάς μας έβαλε στο σπίτι του αδελφού του. Μαθαίνοντας οι άλλοι Εβραίοι της Βέρειας ότι ήμασταν στη Σικιά, άρχισαν να έρχονται και μάλιστα ήρθαν και μερικοί από άλλα χωριά που εκεί δεν περνούσαν και τόσο καλά. Και μαζευτήκαμε στη Σικιά 55 άτομα. Γι' αυτό με την θέληση του παπά, ο οποίος ήταν, όπως τον λέγανε, Λεβεντόπαπας. Πολλοί του λέγανε, τι τους θες τους Εβραίους εδώ, θα μας κάψεις, θα μας κάνεις κτλ. Πόσο καιρό μείνατε στη Σικιά? Στη Σικιά μείναμε με διακοπές βέβαια, περίπου 17 μήνες. Μείνατε 1,5 χρόνο δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, έτσι? Ναι, ένα μήνα πριν τελειώσει ο πόλεμος, είχαμε μια τρομερή περιπέτεια. Πηδάω τώρα. Ναι, τα γεγονότα είναι πολλά, δεν μπορούμε είναι να πολλά. Τα πούμε σε λίγα λεπτά, ναι. Όταν μέναμε στο χωριό, οι αντάρτες του Ελλάς μας ειδοποιούσαν όταν περνούσαν οι Γερμανοί τον Αλιάκμονα, κάναν τις λεγόμενες εκαθαριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες ήταν 50 Γερμανοί και 500 συνεργάτες. Και ο φόβος ο δικός μας περισσότερο ήταν από τους συνεργάτες. Οι Γερμανοί δεν μας ήξεραν αυτοί, γιατί ήταν και βεριώτες δυστυχώς. Μας γνώριζαν και φοβόμασταν. Γι' αυτό μόλις μας ειδοποιούσαν ότι πέρασαν τον Αλιάκμονα, φεύγαμε εμείς και πηγαίναμε στο δάσος. Και χαρακτηριστικά μάλιστα, παραμονές Χριστουγέννων του 43, με χιόνι ως το γόνατο, περάσαμε μια εβδομάδα στο δάσος. Με μικρά παιδιά, με άλλοι με γυναίκες, έγκυες και... Το διάστημα αυτό σας είχαν δώσει, κανονικές ταυτότητες με στοιχεία, με ονόματα ακριβώς. Ελλήνων. Πότε πήρατε τις ταυτότητες, για πείτε μου αυτή την ιστορία. Πριν φύγουμε. Πριν φύγετε από τη Βέρεια. Πριν φύγουμε είχατε από τη ήδη εφοδιαστεί, αλλά εσείς πώς, τι γίνατε. Πάλι από τον Γιώργο Σταυρίδη. Από τον διοικητή της χωροφυλακής λοιπόν τότε. Ο οποίος μας έδωσε το επίθετό του. Σας έδωσε το οικογενειακό. Σας τίμησε τόσο πολύ, έδωσε το επίθετο της οικογένειάς του. Εσείς γίνατε από Ιωσήφ Στρούμτσας. Πέτρος Σταυρίδης. Πήρατε όνομα λοιπόν της οικογένειας Σταυρίδη. Και ο πατέρας μου το ίδιο και ο αδερφός εκεί μου. Σας παραχώρησαν σπίτι τώρα στη Σικιά, 17 μήνες που ζούσατε εκεί. Μας παραχώρησαν σπίτι, συγκατοικούσαμε με τους άλλους. Ήσασταν θρημωγμένοι. Μας φιλοξενούσαν. Σας φιλοξενούσαν οι άνθρωποι. Και πώς επιβιώνατε, βοηθούσατε στα χωράφια όλο αυτό το διάστημα, κρυπτόμενοι, πώς ήσασταν όλο με το φόβο να μην γίνει έφοδος από Γερμανούς. Από αστή γεννήκαμε αγρότες. Γεννήκατε αγρότες, βοηθούσατε. Εσείς πηγαίνατε σχολείο εκεί στη Σικιά? Όχι. Δεν πήγατε σχολείο? Σε αυτό το Ιμπρίο δεν πήγαμε σχολείο. Το μόνο που κάναμε. Ναι. Παίζαμε το ρόλο του διαφωτιστή. Μας έλεγαν από τους αντάρτες ότι σαν πιο μορφωμένοι εσείς ναι. θα λέτε στα άλλα τα παιδιά τι γίνεται, πώς είναι η εθνική αντίσταση κτλ. Κύριε Στρούμτσα, ο πόλεμος κάποια στιγμή τελείωσε και εσείς από την Σικιά ξαναγυρίσατε στην Βέρεια. Δεν την γλιτώσαμε τόσο γρήγορα. Για πείτε μας τι έγινε. Ένα μήνα πριν τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Σε μια από αυτές τις καθαριστικές επιχειρήσεις, μπορώ να πιω λίγο νερό? Βεβαίως. Τώρα θυμάστε και γεγονότα που πονάνε, που συγκινούν. Καταλαβαίνω ακριβώς. ότι αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι, ειδικό βάρος η δική σας μαρτυρία και το εκτιμούμε πολύ που είστε εδώ. Σας είπα ένα μήνα πριν από το τέλος του πολέμου, ναι. σε μια από αυτές τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις, είχαμε καταφύγει στο δάσος. Εν τω μεταξύ ακούγαμε πυροβολισμούς και τα λοιπά. Κρυφτήκαμε πιο μέσα στο δάσος
Για μια στιγμή ακούμε το, να φωνάζουν τον πατέρα μου. Λέει, ο πατέρας μου είναι ο Θωμάς, αυτός που μας φέρνει τα τρόφιμα. Και βγήκε. Μόλις βγήκε, οι Γερμανοί με τα όπλα και μας πιάσαν. Αλλά μας πιάσαν, μας πήγανε στο χωριό. Μπαίνοντας στο χωριό, καίγανε τα σπίτια. Ήταν μια διαδρομή φοβερή. Οι γυναίκες, τα παιδιά να κλαίνε, να σκούζουν. Για να περνάμε ανάμεσα. Τώρα τι ήταν, δοσύλλογος από το χωριό, για να καταλάβουμε. Όχι. Αυτός λέει ότι τον βασάνισαν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο να αντισταθείς σε πιέσεις των Γερμανών. Σωστό. Μας πήγανε στο χωριό, μας στήσανε τους άντρες και μένα μαζί με τους άντρες τότε. Στον τοίχο της εκκλησίας, με ένα πολυβόλο μπροστά. Λέω, τον πατέρα μου θα μας σκοτώσουν. Με λέει, παιδί μου, τι να σου κάνω. Τότε είδα την απελπισία του πατέρα που δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί του. Οι γυναίκες από την άλλη μεριά, τους άντρες μας είχαν στήσει στον τοίχο. Οι γυναίκες από την άλλη μεριά σκούζαν, φωνάζαν, παρακαλούσαν. Μας πήραν από τη Σικιά και περπατώσαν, μας πήγαν στα Παλατίτσα. Ένα χωριό στις υπόρειες των Πιερίων. Ναι. Μετά στη Βεργίνα. Ναι, ναι. Εκεί μας κρατήσαν σε ένα υπόγειο, έπαιρναν έναν για ανάκριση. Και εκείνο που ρωτούσαν ήταν πρώτα που έχουν αρχηγείο οι αντάρτες. Βέβαια δεν ξέραμε εμείς. Και μερικοί νέοι δικοί μας που ήξεραν, βέβαια δεν είπαν τίποτα. Μετά ζητούσαν χρήματα. Υπήρχε φήμη ότι εσείς είχατε χρήματα? Ναι, πάντοτε έλεγαν οι Εβραίοι είναι πλούσιοι. Αυτό ήσασταν. Ήταν. Τρεις-τέσσερις οικογένειες. Είχαν χρήματα. Με τα μέτρα της Βερίας είχανε. Ναι. Επίσης ζητούσαν ρούχα πολιτικά. Οι Ρώσοι είχαν προελάσει στη Ρουμανία, Ουγγαρία και φοβόντουσαν τους θα τους αποκόψουν και δεν θα μπορέσουν να φύγουν. Θέλαν να διασφαλίσουν τη δική τους διαφυγή με ακριβώς λίγα λόγια και ήθελαν να έχουν κάποια στολή, κάποια άλλα ρούχα και χρήματα προφανώς, γιατί πώς θα διασχίσουν την Ευρώπη. Τους δώσατε χρήματα σε εκείνη τη συγκυρία? Ένα σαράφι, εμείς δεν είχαμε χρήματα μαζί μας. Επειδή είχαμε γνωστούς εκεί. Και δεν... Αλλά ένας από αυτούς τους σαράφιδες που λεγόντουσαν, είχε μια ζώνη με λίρες. Και τις έδωσε. Σας έσωσε αυτή η ζώνη με τις λίρες? Συνετέλεσε. Ρούχα, τι θα γίνει, τα έχουμε στη Βέρεια. Να μας δώσετε τη διεύθυνση των σπιτιών. Να σας τη δώσω. Και κάποια στιγμή μας παρέδωσαν σε συνεργάτες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει για την κατοχή και αυτές τις οργανώσεις. Ναι. Που συνεργάζονταν μια οργάνωση του Κισάμπατζάκ. Ναι. Ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οι οποίες ορισμένοι από ένα χωριό Κούκος συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μας παρέδωσαν σε αυτούς. Για πόσες μέρες μείνατε σε αυτούς? Μετά αυτοί μας πήγαν στο χωριό τους, στον Κούκο. Ναι, ναι. Εκεί μείναμε κανένα μήνα. Αυτοί μας φέρθηκαν σχετικά καλά. Γιατί έλεγαν ότι εμείς με εσάς δεν έχουμε τίποτα, με τους κομμουνιστές τα έχουμε. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί μάθαμε και το τέλος του πολέμου. Στο χωριό Κούκο σας βρήκε λοιπόν η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε μετά μπορούσατε να επιστρέψετε ανενόχλητοι στη Βέρεια? Στη Βέρεια, με τα πόδια πάλι βέβαια. Με τα πόδια, πίσω μπρος. Γιατί ήταν και πιο μακριά, ήταν κοντά στην Κατερίνη αυτό το χωριό. Εκεί τώρα, μετρώντας τις πληγές σας, πόσοι Εβραίοι ήσασταν μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, κύριε Στρούμτσα? Από αυτούς γύρισαν 140. Από αυτούς που σωθήκατε σε αυτά τα χωριά με την περιπλάνηση που μας λέτε. Οι οποίοι 10, ήταν και... Οι άλλοι 10 καταδόθηκαν στους Γερμανούς και εκτελέστηκαν. 10 από εσάς? Ναι, βέβαια. Είχαν... Από τους 150, λοιπόν, είχατε και απώλειες.
οι υπόλοιποι 140 λέτε ζήσαν, ενώ από τους 600 οι υπόλοιποι 450... Δεν γύρισε κανείς από εκεί. Δεν γύρισε κανείς. Κανένας. Από την ευρύτερη οικογένεια, μου είπατε ότι 5 άτομα ήσασταν τη στενής οικογένειας. Εσείς, πατέρας, μητέρα, αδερφός και γιαγιά. Στην ευρύτερη οικογένεια οι Εβραίοι είχαν πολλά παιδιά. Ο πατέρας σας ήταν πολλά αδέρφια και η μητέρα σας επίσης. Πόσοι συγγενείς ήσασταν? Πρέπει να ήμασταν 15 άτομα που σωθήκαμε. 15 που σωθήκαμε. Από τους 55, 56? Ναι. Από τους 56. Δεν γύρισε κανείς λοιπόν από τους άλλους 40 της ευρύτερης οικογένειας. Ένας αδερφός του πατέρα μου, ναι, μάλιστα επέζησε, ναι, και πέθανε μια εβδομάδα μετά από τύφου. Μάλιστα. Γιατί τραγικές ιστορίες. Από την πείνα πέσανε στο φαγητό με τα μούτρα, τρώγανε ό,τι βρίσκανε και έπαθε τύφο και έτσι μας είπε ένας συγκρατούμενος που γύρισε από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Στρούμτσα, κλείνοντας αυτή την ιστορία, τη συγκινητική ιστορία της δικής σας ζωής, έτσι όπως εσείς τη βιώσατε, θέλω να στείλετε το δικό σας μήνυμα σήμερα στην ανθρωπότητα. Το δικό σας έτσι, απόφευγμα από τη βοήθεια που δεχτήκατε από τους Έλληνες, από όλο αυτό που ζήσατε. Τι λέτε σήμερα λοιπόν στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά? Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πολύ κακός, όπως απέδειξε, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ καλός. Ο κακός, καταλαβαίνετε, ήταν οι Γερμανοί, οι Ναζί. Ο καλός, και θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς, ήταν αυτοί που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν Εβραίους συμπολίτες.